Γεια σας. Εμείς είμαστε η Τράπεζα των Φτωχών. Είμαστε απευθείας συνδεμένοι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από αύριο ο κόσμος να ξέρει τι θα ψηφίσει. Είμαι στη Β' Αθηνών μεμονωμένος 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Εάν δεν με δώσουν εμένα 600.000 ψήφους, εγώ τα πλούτη μου τα παίρνω και φεύγω. Ό,τι θέλουν να σπάνε να κάνουν. Έτσι και εκλεγώ βουλευτής, με 200 βουλευτές θα σχηματίσω κυβέρνηση. Και στη συνέχεια θα αρχίσουμε, θα πάρω το Υπουργείο Γεωργίας, θα βάλουμε εξωκοινοβουλευτικό πρωθυπουργό, τον πρόεδρο ούτε τον υπολογίζουμε, θα τον κάνουμε δημοψήφισμα. Πάμε άλλη υπόθεση είναι εκεί, μετά τις εκλογές είναι εκεί, πώς θα γίνουν. Έχουμε τα λεφτά της ΚΑΠ. Είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Πληρώσαμε εμείς 200 εκατομμύρια για να πάρουμε 4,5 δισεκατομμύρια. Και έρχεται ο Σαμαράς, τα περνάει στο νομισματικό πλεόνασμα, λέει, και τα εξόδεψε στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές εκλογές. Γίνονται δημοτικές εκλογές πριν τις ευρωεκλογές, παρανομία. Αλλά έχουμε ράματα για τη Γούνα και για το Ποτάμι και για το Ελιά και για όλα τα άλλα τα κόμματα που κατεβήκανε πριν τις ευρωεκλογές, μας κατανάλωσαν όλο το χαρτί ψηφοδελτίων και εμένα δεν είχαν να με δώσουν ψηφοδελτία. Δεν έχουμε πολλές απαιτήσεις. Περιμένουμε τις υποσχέσεις των ψηφοφόρων. Όσοι τους ρωτούσαν ποιον θα ψηφίσετε, πού θα ψηφίσετε, κανένα, ακόμα και μέχρι χθες λένε κανένα. Εγώ αυτό το πίστεψα, εφόσον είναι κανένας, είναι ο κανένας είμαι εγώ. Από αύριο να σκεφτούν και την υπόσχεσή τους να την εφαρμόσουν. Εγώ αυτό που ήταν να δώσω για την Αθήνα, το έδωσα. Και η Αθήνα αυτό που έχει να δώσει για τους Αθηναίους, να το δώσει. Ζητάω την ψήφο της.